Ας πούν περισσότερα. Γνωρίζουμε ότι απεβίωσε από ανακοπή καρδιάς, τον βλέπουμε εδώ. Εμείς μπορούμε να πούμε ότι γεννήθηκε στην Αγία Μονή, μια συνοικία έξω από τα Τρίκαλα, και καταγόταν η μητέρα του στις 2 Απριλίου του 1948. Μεγάλωσε χωρίς τον πατέρα του, τον οποίο γνώρισε στα 29 του χρόνια, μάλιστα μέχρι τα 16 του νόμιζε πως είχε σκοτωθεί στον Ανταρκτικό Πόλεμο, όταν ήλθε ένα γράμμα που έλεγε ότι ζει στη Ρουμανία. Ο πατέρας του καταγόταν από ένα χωριό της Καρδίτσας, το Κάπα. Να πούμε ότι μετά από παρότρινση σε νεαρή ηλικία του Γρηγόρη Πιθικότση, τον οποίο γνώρισε μια συγκέντρωση της εταιρείας του θείου του, στην οποία τραγούδησε, επισκέφθηκε την Κολούμπια. Εκεί ο Τάκης Λαυρόπουλος του γνώρισε το Ζαμπέτα, δίπλα στον οποίο δούλεψε στα ξημερώματα, έτσι ήταν τα πρώτα του βήματα. Το Ζαμπέτα τον μνημονεύει ως μεγάλο του δάσκαλο και δεύτερο πατέρα του. Όπως είχε δηλώσει ο Δημήτρης Μητροπάνος, ο Ζαμπέτας είναι ο μόνος άνθρωπος στο τραγούδι ο οποίος με βοήθησε χωρίς να περιμένει κάτι. Με όλους τους υπόλοιπους συνεργάτες μου κάτι πήρα, κάτι έδωσα. Το 1966 ο Μητροπάνος συναντάται πρώτη φορά με τον Μίκη Θεοδωράκη και ερμηνεύει μέρη από τη Ροδνιοσύνη και το Άξιο Νεστή σε μια σειρά συναυλιών στην Ελλάδα και την Κύπρο. Το 1967 ο Μητροπάνος ηχογραφεί τον πρώτο του δίσκο με το τραγούδι Θεσσαλονίκη. Είχε προηγηθεί ηχογράφηση του τραγουδιού Χαμένη Πασχαλιά, το οποίο όμως λογοκρίθηκε από τη Χούντα και δεν κυκλοφόρησε ποτέ. Να πούμε ότι στην πορεία που χάραξε στον δρόμο του έντεχνου λαϊκού τραγουδιού το 1972 είναι ένα σημαντικό σταθμό. Ο Δήμος Μούτσης, ο συνθέτης, και ο ποιητής τυχουργός Μάνος Ελευθερίου κυκλοφορούν τον Άγιο Φεβρουάριο με ερμηνευτές στο Μητροπάνο και την Σαλπαία. Περισσότερα για το βιογραφικό του θα σας πούμε σε λίγο. Έχει τραγουδήσει σπουδαία μεγάλα κομμάτια, μεγάλα τραγούδια. Θα έχουμε και ένα έτοιμο αφιέρωμα, θα το δείτε σε λίγο. Μια πολύ άσχημη είδηση.